γνωρίζετε ότι ό,τι μάθατε εσείς προχθές από τον ιερέα της Ευαγγελίστριας, τα έχουμε μάθει και εμείς και από πρώτο χέρι αλλά και από δεύτερο χέρι μέσω μαζικής ενημέρωσης. Πραγματικά μας λείψε το γεγονός διότι η Επιτροπή του Συσιτίου απευθύνθηκε στον Ερυθρό Σταυρό να αναλάβει όλο αυτό το βάρος, δηλαδή τη σύντηση των αξιοπαθούντων αδερφών μας. Λοιπόν, και εμείς καταστήσαμε και θέλω να το πούμε και εδώ, τη σπάση να γίνει γνωστό ότι αδυνατεί από υποδομές ο Ερυθρός Σταυρός να μπορέσει να αντικαταστήσει αυτό που έγινε το θεάριστο, το φιλάνθρωπο έργο που έγινε από την ενορία της Ευαγγελίστρας και δει με την πρωτοβουλία του Πατρός Ελευθερίου. Είναι αδύνατον. Για ποιο λόγο? Διότι δεν έχουμε, όπως σας είπα, πρώτα τις υποδομές. Δεύτερον, ο Ερυθρός Σταυρός θα τρέξει με τους Σαμαρείτες και με τους άλλους τους εθελοντές εν καιρό πολέμου και μη γέννητο και εν καιρό φυσικών καταστροφών να στήσει μαγειρία και να φτιάξει συσίτια. Και τώρα μπορεί να είναι αργός, γιατί έχουμε θελόντρες που τρέχουν επάνω, έτσι και μαγειρεύουν και συμμετέχουν, αλλά δεν έχουμε ούτε την κτηριακή υποδομή, ούτε την εμπειρία την ανάλογη, ούτε το προσωπικό αυτό που διέθεται σε θελοντική βάση η Ευαγγελίστρια. Ο Ναός Ευαγγελιστρίας. Και αυτό είναι κρίμα, διότι εν τελευταία αναλύσει το πιάτο των αδελφών μας σε αυτή την περίοδο, την κρίσιμη, την οικονομικά που υπάρχει αυτή η κρίση, εγώ θα πω πολιτιστική κρίση, θα παραμείνει άδειο. Εμείς τι μπορούμε να πούμε? Μπορούμε να παρακαλέσουμε πάλι το Δήμο. Ο Δήμος έδειξε βέβαια, έκανε τη μελέτη, μπορούμε να πούμε, από ό,τι μας πληροφόρησαν, την υπέβαλαν, η μελέτη του Δήμου ήταν, με δαπάνες του Δήμου ήταν αυτή, αλλά δεν πέρασε, δεν εγκρίθηκε τελικά, από ό,τι μάθαμε από την περιφέρεια, δεν μπήκε η τελευταία υπογραφή. Και το ερώτημα είναι, τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα τους αφήσουμε, τους ανεχθούμε δίπλα να πεθαίνουν, να λιμοκτονούν? Αυτά τα πιάτα, ποιος θα τα γεμίσει? Δηλαδή πολιτισμό, πώς εννοούν τον πολιτισμό? Να νομοθετούμε αισθητικές απολαύσεις, θυσιακές απολαύσεις μόνο και διανοητικές ικανοποίησεις? Πολιτισμό σημαίνει και αγάπη. Δίπλα στον άνθρωπο, αρετή, σπουδή της αρετής, που η κορονίδα της αρετής είναι η αγάπη. Και αν δεν τη δείξουμε στον άνθρωπο, δεν τη δείξουμε. Και αυτό δυστυχώς, σε αυτό το δυστυχώς το τομέα, με το να στερούμε αυτό το πιάτο, αυτό το φτωχό που υπήρχε, μπορεί να το κατέκρινε ορισμένη την ποιότητα, δεν ξέρω τι, αλλά δεν μπορεί να παρέχει από υγειονομικής πλευράς να είναι ασφαλέστατο το φαγητό που παρέχεται, διότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μαγειρεύεται και φυλάσσεται δεν είναι οι πρέπουσες. Αυτό ζήταγε, από ό,τι ξέρω, ο πατήρ Ελευθέρως επάνω, να μπουν επαγγελματικά ψυγεία και επαγγελματικές κουζίνες και χώροι πιο άνετοι. Ειδικότερα το καλοκαίρι να είναι υπόφορα αυτά τα προκάτ και να μαγειρεύεις μέσα και να κάνεις διανομή φαγητού. Εγώ δεν ξέρω τις λεπτομέρειες των ΕΣΠΑ, ξέρω μόνο ότι δεν μπήκε η τελευταία υπογραφή. Τουλάχιστον όμως να ζεις με την ελπίδα ότι θα υπάρξει. Δώσανε, δεν ξέρω αν δώσανε ανοιχτά κάποια τέτοια, έκανε δήλωση ο κύριος Περιφερειάρχης, πολύ καλά μπορεί τότε το προσωρινό να μην γίνει μόνο μόνιμο. Διότι εγώ φαντάζομαι με την μία, στο πούμε, υπογραφή αυτού του σχεδίου για τη σύντηση των αδελφών μας από το ΕΣΠΑ, νομίζω ότι είναι το τέλος. Δεν ξέρω μετά πότε πρέπει να ενταχθεί και πόσο. Λοιπόν, αν όμως αυτό που μου λέτε είναι πραγματικά βασική πληροφορία, άρα είναι μια προσωρινή κατάσταση, εύχομαι, είπαμε, να είναι όντως αυτό που λέει ο Περιφερειακός, ο Αντιπεριφερειάρχης, εδώ ο κ. Σκεβιδόπουλος, και να δοθεί το τέλος, να ευοδοθεί το τέλος. Γρήγορα, έστω και στα 3 χρόνια. Αρκεί να υπάρχει ελπίδα ότι θα υπάρξει, διότι, ξέρετε, η πείνα θα υπάρχει. Θα μου πείτε, η ελεημοσύνη είναι ωραίο πράγμα, δεν είναι καθόλου ωραίο πράγμα, από τη στιγμή που υπάρχει το κράτος πρόνοια. Από τη στιγμή όμως που το κράτος πρόνοια, το ξέρουμε πολύ καλά και εμείς οι ίδιοι, η υγειονομική περίθαλψη, τα πάντα, όλα κόβονται, έτσι το γνωρίζετε. Μετά τι θα γίνει, η ελεημοσύνη και την αγάπη, δεν τη δείχνεις διαφορετικά με την κοινωνική πρόνοια, τη δείχνεις πώς, με την ελεημοσύνη.